Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο δεύτερος αγώνας δρόμου Μαρονίας Ανάβαση που διοργάνωσαν ο Σύλλογος Γυναικών Μαρόνιας Υπαρχία και ο Δρομέας Θράκης με την επιμέλεια του Δικτύου Ορφέας. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον τεχνικό διευθυντή του Δρομέα Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Πατερόπουλο, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα κύριε Πατερόπουλε. Καλησπέρα κυρία Κινέζου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πείτε μας περισσότερα για τη διοργάνωση αυτή που πλέον έχει καθιερωθεί, έχει γίνει θεσμός το Μαρόνιας Ανάβαση. Ναι, κάθε μία δράση η οποία γίνεται τουλάχιστον δύο φορές είναι να γίνει θεσμός. Έτσι και η Μαρονίας Ανάβαση πιστεύουμε ότι κατάφερε να εδραιωθεί στην κοινωνία των δρομέων και μιας και μας εμπιστεύουν τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να υπάρχει μέλλον σε αυτήν. Ήταν μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Ήταν περισσότεροι από πέρσι και καταφέραμε να έχουμε 100 δρομείς από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Σίγουρα ο καιρός και ο COVID ήταν ένας ανασταλτικός παράγων να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά ήταν και τα όρια μας στενά λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων τη ΟΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με την υποστήριξη του Δρομέα Θράκης προκυρήσει και έναν αγώνα διάθλου. Πείτε μας περισσότερο και για αυτή τη διοργάνωση που έχετε. Ναι, και ο αγώνας διάθλου όπως και το Μαρνίας Ανάβαση είναι σε μια σειρά δράσεων η οποία έχουμε οργανώσει σαν δρομέας και σε συνεργασία με διάφορους φορείς όπως η Υπαρχία ο πρώτος. Τώρα με την Αλεξανδρούπολης οργανώνουμε το πρώτο διάθλο που γίνεται εδώ στην περιοχή μας, πιστεύω και σε όλη τη Θράκη. Είναι ένα κομμάτι του τριάθλου, μιας και το τριάθλο αποτελείται από κολύμβηση, τρέξιμο και ποδηλασία. Βγάζουμε την ποδηλασία και το τρέξιμο. Άρα οι δρόμοι και γενικά οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον αγώνα θα πάρουν μέρος σε ένα τρέξιμο 2.200 μέτρων, αμέσως μετά θα ποδηλατήσουν 4.600 μέτρα και θα ξετάξουν τα 2.200 μέτρα τρεξίματος. Άρα συνολικά θα διανύσουν μια απόσταση περίπου 9 χιλιόμετρων στην παραλιακή ζώνη της Αλεξανδρούπολης. 25 με 30 λεπτά δεν είναι τεράστια δράση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν μοιημένοι στο πολύ συστηματικά αθλητισμό, απλά έχουν ένα ποδήλατο και θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να ποδηλατήσουν και μετά να τρέξουν, αλλά και δρομείς οι οποίοι το ποδηλατάει 4,5 χιλιόμετρα, δηλαδή σχετικά εύκολη απόσταση για αυτούς. Πώς μπορεί να δηλώσει κάποια συμμετοχή και αν έχουν ήδη εκδηλώσει κάποιοι το ενδιαφέρον τους? Ναι. Για τους παραπάνω λόγους που είπαμε για το λέει του υγειονομικού πρωτοκόλου του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας, οι συμμετοχές και εδώ είναι λίγες, είναι μόλις 100 το όριο. Βιάζουμε τώρα σε αυτόν τον αριθμό, υπάρχουν κάποιες λίγες συμμετοχές ακόμα. Μπορεί ο καθένας να μπαίνει στην ιστοσελίδα του δρόμου και από εκεί να ακολουθάει το σύνδεσμο της ΕΟΔΗΣ. Η συνδρομή δεν υπάρχει σε αυτόν τον αγώνα, δηλαδή με μια προσφορά του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Θα γίνει πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής, 9.30 ώρα, για να μην υπάρχει υψηλή θερμοκρασία. Πιστεύω να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να ζήσει κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική εμπειρία και να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, δηλαδή και αυτός που τρέχει, αλλά και αυτός που ποδηλατεί, να δει μια καινούργια εμπειρία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πατερόπουλο και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας βράδυ.